Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανάπλαση στην τουριστική περιοχή στο Τινκάκι με παρεμβάσεις οι οποίες διαμορφώνουν μια άλλη εικόνα και ρυθμίζουν και τα ζητήματα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία με τα καταστήματα. Ο αντιδήμαρχος Δαβίδη Γερασκλής απαντά στα ερωτήματα που προκύπτουν για την διάθεση των παραλίων σε χρήση, ειδικά για το Τινκάκι, όπου πέρυσι η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, με τους όρους που επέβαλε στην διαδικασία, δεν της επέτρεψε να προχωρήσει κανονικά, δηλώνοντας ωστόσο απεσιόδοξος για τις εξελίξεις φέτος σχετικά με την παραχώρηση των παραλίων γενικά. Σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό της περιοχής, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο εργολάβος επανήλθε με εργασίες στο κεντρικό δρόμο στο δίκτυο, ενώ σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές διατάξεις που ασχίσουν και στην περιοχή του Τινκακιού, τονίζει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι εκεί είναι λίγοι, γιατί τα καταστήματα διαθέτουν δικούς τους χώρους και ότι το μόνο που υπάρχει είναι προβλήματα προς διευθέτηση με αφαίρετες κατασκευές, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την κλιματική εταιρεία του Δημοσίου. Κύριε Γερασκλή, βρισκόμαστε στο Τινκάκι, μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, στην οποία έχουν γίνει ποικίλες παρεμβάσεις ανάπλασης. Τι ακριβώς έχει γίνει και πώς διαμορφώνεται πια η περιοχή και βέβαια που έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της, έτσι, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Είναι προς την ολοκλήρωσή του, Βέννη. Μένουν λίγες εργασίες ακόμα να ολοκληρωθεί της ανάπλασης της πλατείας του Τινκακίου. Μια πλατεία που, και μια περιοχή που, όπως είπατε, είναι ιδιαίτερος τουριστική. Άρα χρειαζόταν ένα σημείο αναφοράς που δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από την κεντρική πλατεία, η οποία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και αυτό ακριβώς έγινε. Όπως είδατε, στην περιοχή που καταλάμβαναν παλιά τα αυτοκίνητα ως ένα πρόχειρο και αυτοσχέδιο πάρκινγκ, έχει γίνει μια πολύ καλή ανάπλαση που αναβαθμίζει αισθητικά την περιοχή και δίνει το περιθώριο στον κόσμο να περπατήσει πολύ πιο εύκολα και να έχει πρόσβαση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην παραλία. Ταυτοχρόνως έχει δημιουργηθεί και μια κυκλοφοριακή ρύθμιση εδώ που διαχωρίζει τα ρεύματα και ρυθμίζει τις λειτουργίες της πλατείας και στη συνέχεια με την αποκατάσταση του οδοστρώματος που προβλέπεται από το έργο αυτό και είναι το τελευταίο, μάλλον από τις τελευταίες εργασίες που υπολείπονται, θα ολοκληρωθεί το έργο που θεωρώ ότι πραγματικά αναβαθμίζει και την περιοχή αλλά δίνει και ένα τόνο και μία έτσι νότα αισθητική που δεν υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν και εδώ γίνεται διευθέτηση κυκλοφοριακή και σε ό,τι αφορά τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Έχει προβλεφθεί όμως ανάλογος χώρος ώστε αυτά που στάθμευαν πρώτα στην πλατεία να μπορέσουν... Να σας πω ότι... Φέτος βάλαμε στο πρόγραμμα τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης δυτικά της περιοχής αυτής. Προς την Αλική, έτσι. Που ούτως ή άλλως λειτουργεί, όπως σας είπα και πριν, ως πρόχειρος και αυτοσχέδιος. Απλώς θα το έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα του 2016 και θα το ξεκινήσουμε και αυτό το έργο, προκειμένου να γίνει πιο οργανωμένα και πιο συστηματικά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα, τουλάχιστον από τις θέσεις που χάνονται της στάθμευσης, γιατί η καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, ο διαχωρισμός των λειτουργιών κτλ. Θα λύσει αρκετά προβλήματα και θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι σίγουρα. Βέβαια είναι και μια παραλία η οποία έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Γνωρίζουμε το πρόβλημα με τα φύκια, δεν ξέρω αν υπάρχει μια πρόβλεψη πριν από την τουριστική περίοδο να αντικαιρθεί αυτό. Είναι δεδομένο ότι η δημοτική κοινότητα, πάντα και όλες οι δημοτικές κοινότητες ρυθμίζουν αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερο πρόβλημα για μας αποτελεί η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την παραχώρηση των παραλίων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά τα φύκια. Άλλαξε πάλι. Αλλάζουν συνεχώς αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε επιτέλους κάπου, γιατί ο χρόνος τρέχει και οι άνθρωποι πρέπει να ετοιμάζονται. Έχουν τεράστια αγωνία όλοι οι συμπολίτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και βεβαίως σε αυτή την περιοχή που, όπως είπατε, είναι μια από τις πιο οργανωμένες και μεγάλες παραλίες. Στην οποία πέρυσι να πούμε ότι δεν πήγε, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραχώρησης. Πραγματικά. Στο Τινκάκι. Ναι. Θυμάστε ότι υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις που λέγανε 100 μέτρα απόσταση το ένα πόστο που δημοπρατείται από το άλλο. Αυτό δεν μπορούσε να ισχύσει στο Τινκάκι, με συνέπεια να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όμως η κτηματική υπηρεσία κατέγραψε όλους τους παραλιούχους σε όλο το νησί και είναι δεδομένο ότι επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις. Οι οποίες βεβαίως... Αφορούν τον Δήμο που παραχωρεί ή τους παραλιούχους αυτούς γράφτουν. Αφορούν τους παραλιούχους και πιστώνονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου 100% και όχι υπέρ του Δήμου. Αυτή είναι μια διαδικασία που την κάνει η κτηματική υπηρεσία, δεν ξέρω σε τι σημείο είναι. Όμως είναι δεδομένο ότι, όπως είπατε και εσείς, δημιούργησε κάποια ζητήματα και κάποια προβλήματα στην νομιμότητα της όλης κατάστασης. Ελπίζουμε φέτος, αν και εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος,
ότι θα διευθετηθούν και αυτά τα ζητήματα, αλλά και το πιο σημαντικό, το θέμα της παραχώρησης των παραλίων. Τώρα, βέβαια, εδώ είναι και σε εξέλιξη ακόμα το θέμα του δικτύου της αποχέτευσης. Ναι, ναι. Η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο σε ένα σημείο είναι αποκλεισμένη. Πώς εξελίσσεται αυτό το έργο και αν θα αποκατασταθεί να, να σας πω από αυτά που γνωρίζω, γιατί όπως ξέρετε είναι έργο που εκτελεί η ΔΕΙΑΚ. Εντάξει, είμαστε καθημερινά σε επαφή, γνωρίζω αρκετά πράγματα. Να σας πω ότι έχουν ένα θέμα εδώ σε σχέση με τον καταθλιπτικό αγωγό που είναι σχεδιασμένος να μεταφέρει τα λίμματα υποπίεση στο εργοστάσιο του βιολογικού. Είναι ζήτημα λοιπόν κάποιων πιέσεων λειτουργίας που πρέπει να έχει ο συγκεκριμένος αγωγός, οι οποίες φαίνεται ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν, με συνέπεια να γυρνάει πίσω ο εργολάβος που είχε αποκαταστήσει και είχε φτιάξει από πέρυσι τον αγωγό και να προσπαθεί να επιδιορθώσει διαρροές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την πολύ άσχημη εικόνα. Όμως με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδα ότι έχουν ξεκινήσει αποκαταστάσεις πάλι. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και με βάση την εικόνα που έχουμε τόσο από το δικά μας τα έργα, όσο και τον προγραμματισμό των εργολάβων του ΣΔΕΙΑΚ, αλλά και των δικών μας των εργολάβων και βεβαίως το δικό μας τον προγραμματισμό ως Δήμο ΣΥΣΚΟ, θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουν κλείσει αρκετά από τα μέτωπα αυτά. Φυσικά υπάρχει και εδώ το θέμα της διευθέτησης των κοινοχρήστων χώρων. Ναι. Ποια είναι η συνεννόηση με τις επαγγελματίες, αν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που διαθέτει καταρχήν ο Δήμος, ναι. Και οι κανονισμοί λειτουργίες πρέπει να ισχύσουν και για. Εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, κατά κύριο λόγο, έχουμε ιδιόκτητους χώρους. Υπάρχει ένα κομμάτι εδώ που είναι μέσα στον Αιγιαλό και την παραλία, με συνέπεια να υπάρχουν και κάποια ζητήματα για συγκεκριμένες κατασκευές που έχουν καταγραφεί από τη χτηματική ως αυθαίρετα και έχουν πάρει το δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιστορίες. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ζητήματα στο Τικάκι με κοινόχρηστους χώρους, γιατί όπως σας είπα και πριν, πέρα από αυτά της παραλίας που είναι μέσα στον Αιγιαλό, τα υπόλοιπα είναι ιδιόκτητοι χώροι. Οπότε η λειτουργία είναι, πώς να το πω, εξασφαλισμένη και δεν χρειάζεται δική μας παρέμβαση ιδιαίτερη, πέρα από την τήρηση των κανόνων αισθητικής και βεβαίως τις ταμπέλες, την όψη των καταστημάτων, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι αυτό συνεπάγεται.